Να είστε καλά. Για να τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με τον κύριο Ραπτάκη, που για άλλη μια φορά μα θυμάμαι yeah. την παρουσία του εδώ στο στούντιο, κυρίε και κύριοι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σα ημέρα, κύριε Ραπτάκη, γερουσιαστή Ροντ Island και πρόεδρο τη Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σα ημέρα. Εσεί καταρχά να ξεκινήσουμε από το τέλο. Πώ το βλέπετε αυτό, αυτό που μα είπε ο Γιάννη Μανταλίδη, αντιλαμβανόμαστε ότι ε, το πώ αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ τα λειτουργικά έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν και ε, όταν παίρνουν το μέρο τη Ελλάδα και όταν δεν του δίνουν τα F-16 και με άλλε αφορμέ. Αυτό το θέμα συνεχίζει. Το έχω τονίσει πολλέ φορέ. Εμεί πίσω στην Αμερική προσέχουμε, βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ε, θέλουμε ειρήνη εδώ πέρα στη Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτά που λέει καμιά φορά ο Ερντογάν τα λέει, όχι καμιά φορά, πολλέ φορέ και τώρα πριν έρθει στην Ελλάδα, τονίζει αυτά τα θέματα με το, ξέρεις, με -16 το Αιγαίο. Και με τα F16. Εμεί ε, ε, ακούμε τι λέει, όμω καμιά φορά που τα λέει τόσο πολύ, ε, under, ε, Antagonistic που λέμε, ε, δεν είναι καλό, καλή εικόνα για μα. Τώρα θέλουμε ειρήνη εδώ πέρα, γίνονται τα θέματα τώρα στην Γάζα, στο Ισραήλ, δεν θέλουμε άλλα επεισόδια το καλό είναι τελευταίες δέκα μήνες ήσυχα τα πράγματα. Καλή ευκαιρία, α είναι και έξι ώρες που έρχεται ο πρόεδρος Σερντογκάν εδώ να δει τον πρωθυπουργό του, τον κύριο Μετσοτάκη. Όμως εμεί ακούμε τι θα πούνε μεταξύ τις δύο χώρες. Και εμείς τώρα έχουμε και εκλογέ του 24, θα έχουμε και καινούριο πρόεδρο τον Νοέμβρη. Θα είναι καινούριο. Είναι σίγουρα καινούριο. Ε, μπορεί ο ίδιο. Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και ο ίδιο, δεν ξέρουμε ακόμα, καινούριο ίδιο. Τι λένε τα δικά σα τα οι εκλογέ θα αρχίσουν τώρα τα primaries, θα αρχίσουν τώρα στη, το Γενάριο με το New Hampshire πρώτη ναι. πολιτεία, μετά South Carolina ναι. που είναι το Republican προεκλογέ που θα δείξει πού παίζει το ρόλο ο κύριος Τραμπ. Και το μεγάλο, το Super Tuesday είναι 12 4 Μαρτίου, συγγνώμη, 12 πολιτείες θα ψηφίσουν. Εκεί θα δούμε την εικόνα. So, Βλέπετε δηλαδή να επανακάμπτει ο κύριος Τραμπ. Να Βλέπετε να κερδίζει έδαφος παρά τα όσα για τα οποία κατηγορείται. Αυτό το βλέπω όμω μέχρι να πάει ο λαό να ψηφίσει σε αυτά τα primaries που λέμε, δεν θα ξέρουμε. Δημοσκοπικά πώ πάει ο Μπάιντεν; ε, Κοίτα, ο κύριος Μπάιντεν είναι ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Να δούμε πώ θα προχωρήσει oh. το 24 Αυτό δεν, δεν ξέρουμε. Μπορεί... Και ο ίδιο τονίζει τρέχει σωστά. Δημοκρατική δεν είναι και πολύ. Ο Ρόμπερτ Κέννιδι έφυγε από το Δημοκρατικό Κόμμα και πάει independent που λέμε. Σωστά ναι. so, όλα αυτά αλλάζουν, μπορεί να αλλάξουν κάθε μήνα. Επιτρέψτε μου να αλλάζουν. Αν τελικά, αν το επόμενο Νοέμβριο, έχουμε αλλαγή φρουρά στο Λευκό Οίκο. Και αν φύγει ο Τζο Μπάιντεν και έρθει ο Ντόναλτ Τραμπ, επιστρέψει. Αυτό θα επηρεάσει σε κάτι σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά. Όχι, γιατί έχουμε το Κογκρέσο. Ο πρόεδρο δεν μπορεί να κάνει κάτι μονάχο του χωρί να συμφωνήσει το Κογκρέσο. Τα είδαμε που μπλοκάραμε τα F-35 να μην πάρει η Τουρκία. Μπλοκάραμε τώρα, έχουμε παγώσει τα F-16. Α δεν είναι και ο κύριο Μενέντε τώρα πρόεδρο στην Επιτροπή, είναι ο κύριο Μπεν Κάριν. Το Νοέμβρη θα έχουμε αλλαγή. Όλοι οι 435 μέλη του Κογκρέσον ε, είναι για, πάνω για εκλογέ και το 1 τρίτο τη γερουσία θα ψηφιστούν. So, είναι δύο κομμάτια η κυβέρνηση τη Αμερική: ο πρόεδρο και το κογκρέσον. Στο <Joy> so, να δούμε την αλλαγή, να δούμε πώ Έλληνες Έλληνε θα ξαναψηφιστούν. Είμαστε πέντε το κογκρέσον. Ε, πολιτικοί γερουσιαστέ και βουλευτέ είμαστε άλλοι 34. Ξέρουμε ότι ο Σαρμπάνης δεν θα τρέξει. <ja> so, Έχουν μείνει τέσσερι. So, αυτό είναι το κλειδί. Ποιο θα βγει στο Κογκρέσιο, ναι. εγώ τώρα μέσα στο Κογκρέσιο και το λέμε τα τελευταία τρία χρόνια ε, και οι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί και εμεί οι Ελληνοαμερικανοί που είμαστε εκλεγμένοι, είμαστε ενωμένοι για τα θέματα για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Δεν έχει αλλάξει αυτό το θέμα. Ωραία. Να ξαναγυρίσουμε στην επίσκεψη ο Εσεί τι περιμένετε από αυτή την προσέγγιση τη Αθήνα με την Άγκυρα. Ε, κοίτα, ε, σε έξι ώρε τι θα περιμένουμε. Δεν θα ακούσουμε κανένα earth shattering που λέμε εμεί, καμία αλλαγή. Προσεπτική ε, το θέμα, να το βλέπουμε σιγά-σιγά και να δούμε τι θα πούνε ε, τελικά και πού προχωράει το θέμα μετά. Ανησυχείτε για ε. το τι θα πει ο κύριος Ερτογάν. Σωστά, Ερδογάν, σωστά. Και, ε, ε, Κοίτα, δεν και ξέρουμε όχι μόνο ακόμα. Δεν έχει οφείως... λέει ένα θέμα μία μέρα, αλλάζει την άλλη μέρα. Yeah. Ε, πρέπει να, να, να ξέρουμε πόσο σοβαρό θα είναι. Θέλουμε ειρήνη εδώ πέρα στη γειτονιά, ε, να προχωρήσει, να έχουμε ένωση μεταξύ Τουρκία-Ελλάδα- ΝΑΤΟ, Τουρκία, Ελλάδα, Αμερική, Ευρώπη. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε άλλο θέμα, όμως βλέπω σιγά σιγά, όπως είπαμε, το 24 έχουμε εκλογέ. Νομίζω και όλες οι χώρες εδώ πέρα βλέπουμε ποιο θα βγει πρόεδρο ε, στην Αμερική. Mm -hmm. Το, τα F-16 θα τα πάρει που θέλει ο κ. Ορδογάν. Ε, κοίτα, μέχρι τώρα ο κ. Μπεν Κάριν είναι πρόεδρος στην Επιτροπή, πήρε τη θέση του Μενέντες, έχει τονίσει όχι. Εγώ αυτό που... Ε, θέλω να τονίσω ξανά, εμείς δεν δώσαμε τα F-35 γιατί ο Όρντογαν είχε τα S-400. Εγώ ακόμα πρέπει να, να έχουμε αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν θα πάρει τα F-16 αν δεν δώσει πίσω τα S-400 στη Ρωσία. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη και εγώ πιστεύω να το παρακολουθήσουν και οι άλλοι συναδελφοί μου. Άλλο που είπαμε μπήκε η Φιλανδία, θα μπει και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, όμω αυτό ήταν το κυριότερο το πράγμα. Γιατί δεν πήρε τα F35. Ναι. Εμεί θέλουμε ειρήνη. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είδαμε τώρα το Σαββατοκύριακο στη Σούδα, ήρθε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ε, Αμερικάνικα Το Πιο καινούριο. Το, το, το πιο σύγχρονο είναι. Ναι. Ναι. Αυτό σηματοδοτεί ε, με κάτι. Το βλέπουμε και εμεί τι φωτογραφίε εκεί, ε, από την ε, ναυτική βάση στην ε, ε, Σηματοδοτεί κάτι είναι μέσα στο πλαίσιο έτσι την. Ε, ε, από τη δραστηριοποίηση του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό δείχνει η αξία η Ελλάδα. Από Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καλαμάτα, Σούδα, Κρήτη, δείχνει ότι η Ελλάδα και η Αμερική είναι μαζί. Δείχνει πως η Αμερική σίγουρα είναι μαζί με την Ελλάδα, την υποστηρίζει την Ελλάδα. Όπω έχουμε πει, οι θέματα μεταξύ η Ελλάδα και Αμερική δεν τα έχω δει τόσο καλύτερα τελευταία 4-5 χρόνια. Και θέλω να προχωρήσει αυτό. Δείχνει πως ε, την παίρνουμε, ε, παίρνουμε, πολύ σοβαρά και θέλουμε να είμαστε μαζί με, τη, με την Ελλάδα, γιατί η Ανατολική Μεσόγειο είναι επικίνδυνη. Και μόνο χώρα που η Αμερική, το λέω σαν Λεωνίδα Ραπτάκη, ε, εμπιστοσύνη είναι η Ελλάδα και η Κύπρο. Ναι. Ναι. Τώρα, ήθελα να σα ρωτήσω κάτι ακόμα. Θε να πει κάτι, όχι, σε διακόψα, για την επιστολική ψήφο την οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργό κ. Μισοδάκη την 5η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι θα εφαρμόστηκε και μπορούν και οι Έλληνε Αμερική να ψηφίζουν εφόσον έχουν αυτό το δικαίωμα. Επιστολικά, αυτό στην Αμερική το εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα. Πώ το βλέπετε αυτό το σύστημα. Ναι, αυτό και τα σιγά σιγά προχωράει αυτό το θέμα. Ακόμα θέλει λίγο πιο υποστήριξη, να πούμε εγώ, το λέω όπως από μένα τώρα. Αν έχει κάποιο Έλληνα επικότητα που μένει στο εξωτερικό, πρέπει να έχει τα δικαίωμα. Ναι εύκολα να ψηφίσει. Εμεί τώρα, όποιοι Ελληνοαμερικανοί ή Αμερικανοί μένουν στην Ελλάδα, ψηφίζουν με πολύ εύκολα ε, τι εκλογέ τώρα που θα έρθουν το 2024. Σε εγώ νομίζω ε, έχει κάνει καλή δουλειά η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Ακόμα θέλει λίγο δουλειά να είναι πιο. και δεν είναι τα νούμερα, ε, δεν είναι και μεγάλα νούμερα. Όμω να έχουν την ευκαιρία τουλάχιστον να μπορούν να ψηφίσουν σε επόμενε εκλογέ. Ε, εδώ πέρα στην ναι. Όπου και αν βρίσκονται. Όπου και αν βρίσκονται. Τώρα, κάτι τελευταίο που δεν αφορά βέβαια την Αμερική, αλλά επειδή είστε και πρόεδρο τη Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, αφορά νομίζω τον Ελληνισμό συνολικά. Yes. Ήταν με τι ελληνοβρετανικέ σχέσει, όπω θέλαμε το προηγούμενο διάστημα, που γενικώ νομίζω είναι καλέ. ειδικό όμω το θέμα των αγλητών του Παρθενώνα, είδαμε τι έγινε την τελευταία εβδομάδα. Εμεί το 2021 στο κοινοβούλιο που είχαμε το γενικό <coughs> ένα, ε, meeting. Ψηφίσαμε για ένωση τα μάρμαρα και αυτό το τονίζουμε. Mm -hmm. ε, νομίζω αυτό πρέπει να γίνει. Ε, δυστυχώς ο Πρωθυπουργό της Αγγλίας, ε, κακό που έκανε με τον κύριο Μητσοτάκη, το βλέπουμε και εμείς και δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αυτό. Θέλουμε ένωση τα μάρμαρα ε, ε, μεταξύ εδώ στην Ελλάδα να γυρίσουν πίσω. Mm -hmm. Οι εξελίξει στη Μέση Ανατολή σα ανησυχούν και μετά και από τι επιθέσει που είχαμε και σε... με αμερικανικά πλοία, σε αμερικανικά πλοία. Όλα αυτή η ιστορία, πώ την βλέπετε. Και είναι πολύ επικίνδυνο το θέμα τώρα. Στην κόκκινη θάλασσα, στην Γκάζα, Περσικό. Εμεί θέλουμε, θέλουμε τώρα να, να, σιγά σιγά να τελειώνουν τα θέματα. Όμω αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσουν, η Αμερική είναι έτοιμοι, Πολύ έτοιμοι. Δεν θέλουν να τελειώσουν. Ε, θα δούμε. Ε, κάθε μέρα χθε έγινε αυτό το θέμα στην Κόκκινη Θάλασσα με τους Χούτις. Εγώ νομίζω πως ε, εμείς οι Αμερική την ώρα θα θα κάνει το return play που λέμε εμείς. So, εγώ θε, δεν θέλω να δω να προχωρήσει, να ανοίξει άλλο ξέρεις, θέμα εδώ πέρα. Ε, είμαι το... Θα γίνει Τα... Δηλαδή προσπάθεια και από τι ΗΠΑ, όπω ναι. γίνεται προ τον κύριο Νετανιάχου, να προσπαθήσει έτσι να συγκρατήσει. Εμ, προσπαθώ να το, ναι. να το θέσω. να μην ξεφύγει, να μην απλώσει, να μην χαθεί ο έλεγχο. Και πάνω απ' όλα ο άνθρωπο. Ναι, δεν πιστεύω. Νομίζω όλοι θέλουμε ειρήνη εδώ πέρα. Αυτό που γίνεται τραγικό που σκοτώνονται κάθε μέρα ε, και από τι δύο πλευρέ ε, δεν πρέπει να γίνει. Αυτό που έγινε ο, ε, 7 Οκτωβρίου ήταν σαν το Pearl Harbor της Αμερικής ή 11 Σεπτεμβρίου. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ο, οι ανθρώποι που δεν πρέπει να χάνουμε ζωή κάθε μέρα, όμως είναι πολιτικό θέμα αυτό, σοβαρό και νομίζω πίεση ακόμα και από τις δύο πλευρές να σταματήσει. Κύριε Απτάκη, ευχαριστούμε Σας πάρα, πάρα πολύ που ήσταν σήμερα εδώ.